Θεσσαλονίκη και τα άλλα τα στελέχη που ακούμε εδώ στις συζητήσεις να λένε για το πώς θα κινηθούν στον οικονομικό τομέα. Επιγραμματικά. Ναι. Εγώ πιστεύω, έχοντας την εμπειρία 8 προϋπολογισμών, ότι το θέμα είναι από ποιον παίρνεις τα έσοδα ως κράτος και πώς τα διανέμεις και σε ποιον τα διανέμεις. Βασικό. Δεύτερο. Υπάρχουν έσοδα τώρα, κύριε Πρόεδρε, να σας την κατάσταση πω, που υπάρχει. Να σας πω. Εδώ τολμάνε. Μέχρι τώρα δεν το έχουν τολμήσει. Ας ελπίσουμε θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν είναι η κυβέρνηση αύριο. Να χτυπήσουν την φοροδιαφυγή σε εκείνους που έχουν τα πολλά. Σε μια εκπομπή που κάναμε εδώ με τον κύριο Λιάτσο, ανέφερα κάποια πράγματα. Έτσι. Να θυμάμαι. Και πράγματι έκαναν και αίσθηση στον κόσμο. Ότι όσα θα εισπράξεις κάνοντας έλεγχο σε χίλιους μικροεπαγγελματίες, θα εισπράξεις κάνοντας έλεγχο σε μια μεγάλη επιχείρηση, διαθέτοντας μόνο 4-6 φοροτεχνικούς, αντί για χίλιους που χρειάζεσαι. Αλλά όμως εκεί καίει που λέμε. Είναι οι διαπλοκές οικονομικών, εκδοτικών, συγκροτημάτων και άλλων, όπως έχουμε πει. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει δεν θέλει, αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη, αν όχι στο σύνολο, εν μέρη, θα υποχρεωθεί, θα τα κάνει, γιατί δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά. Ναι. Όπως δεν θα μπορούσε να σταθεί και κανένα άλλο κόμμα στην κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε με τη μορφή μείωση μισθών συντάξεων, είτε με την επιβολή νέας φορολογίας. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν θέλει να τα κάνει πράξη, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή οικονομία, με τους δανειστές μας? Η άποψη δική μου είναι ότι αν κουβεντιάσει, αυτό είπα προηγουμένως, εάν συζητήσει πραγματικά και δεν το θεωρούν δεδομένο, το πιστεύω αυτό πάρα πολύ, θα μπορέσει να πείσει και να τα κάνει. Άρα λέτε ότι έχει περιθώρια κινήσεων δηλαδή. Ναι. Κινήσεων. Και μάλιστα με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, με βάση αυτές τις δηλώσεις που βλέπουμε αυτόν τον καιρό. Με ποιους υπουργούς, κύριε Πρόεδρε, αλήθεια? Εγώ δεν ξέρω. Όχι, λέω τι βλέπετε με σημερινά στελέχη τη ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη ευρύτερα και προσωπικότητα. Ποια είναι η γνώμη σας? Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι αντίθετος με τη θέση που διατυπώνεται και δυστυχώς έχει περάσει και σε πολύ κόσμο ότι τάχα οι υπουργοί δεν πρέπει να είναι βουλευτές. Δηλαδή να μην δίνουν λόγο στο λαό, αλλά να ορίζονται και να δίνουν λόγο σε ποιους. Ευτυχώς αυτό δεν είναι. Στα διαπλεκόμενα οικονομικά και εκδοτικά συγκροτήματα ή στη Μέρκελ ή στο Σόιμπλε κλπ. Έτσι, δέστε τα τελευταία 20 χρόνια πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα οικονομικά πράγματα στην Ελλάδα. Και δέστε και επίτευξη. Και πώς ήταν εξοκοινοβουλευτική η τελευταία Υπουργή Οικονομικών. Είχαμε, ναι. Έτσι. Καθηγητές τα τελευταία 15-20 χρόνια είχαμε καθηγητές. Άρα για μένα είναι μεγάλο λάθος να λέμε ο βουλευτής ο οποίος εκλέγεται από το λαό, είναι αιρετός και απολογείται στον ελληνικό λαό και λογοδοτεί, μάλιστα, ότι δεν πρέπει να είναι υπουργός και πρέπει να είναι ο άσχετος τελείως με την πολιτική. Ο τεχνοκράτης, ας πούμε. Ο τεχνοκράτης, λοιπόν, τον οποίο ορίζουν, επαναλαμβάνω. Δώσ' κάτω το καθηγητή Πανεπιστημίου, γιατί δεν είναι τεχνοκράτης αυτός. Ορίστε. Ο οποίος δεν είναι τεχνοκράτης ο καθηγητής Πανεπιστημίου. Ο και καλό είναι να πάει και στο Πανεπιστημίο να κάνει κανένα μάθημα. Ακριβώς. Και ο οποίος όταν λέμε. Είναι ενεργός καθηγητής. Πληρώνεται δηλαδή στο Πανεπιστημίο. Δεν είναι ότι έχει φύγει από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν έπαιρνε σύνταξη από εκεί, αποχωρούσε παραιτήτω από εκεί γιατί αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική, βεβαίως δικαίωμά του είναι ή να παίξει ένα ρόλο στην αγορά. Και όχι μόνο αλλά αυτό, αυτή η καθαγιασμένη κύριος, προθεσία η οποία είναι απαράδεκτη. Ο συγκεκριμένος κύριος υπό τον τεχνοκρατικό μανδύα θα προσπαθήσει.